πληροφορήθηκα και εγώ από το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη, ότι την Πέμπτη χτες υπήρχε η Κεντρική Επιτροπή. Ξέρετε, προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να διατηρήσω ένα επίπεδο στην όλη μου συμπεριφορά και στάση στα τεχτενόμενα στο κόμμα, θεωρώντας ότι πρώτο αρχικό γνώμονα θα έπρεπε να ήταν η ενότητα του κόμματος και η προοπτική του. Φαίνεται όμως ότι είτε η σιωπή είτε η συγκατάβαση θεωρούνται πολλές φορές είτε συγκατάθεση είτε αδυναμία. Και έτσι θα πρέπει εξ αρχής να πω ότι είναι τουλάχιστον πρωτοφανής και απαράδεκτη η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής με τον τρόπο που έγινε την Τετάρτη για την Πέμπτη. Εδώ να καλέσει κάποιος τον αδελφό του οικογενειακός για φαγητό, του δίνει 2-3-4 μέρες προειδοποίηση, έλα σε 2-3 μέρες αν μπορείς να σε τραπέζι. Όχι να προσκληθεί η Κεντρική Επιτροπή να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή την Τετάρτη για την Πέμπτη. Και βεβαίως όπως ξέρετε δημοσιογραφικά και εγώ αυτό πληροφορήθηκα, ότι παρευρέθησαν είτε 15 είτε 18. Ναι, ρωτήσαμε τον κύριο Σιζόπουλο τώρα, αυτό είχαν άλλες υποχρεώσεις από την Ελλάδα. Σημαίνει ότι ακριβώς είναι μια εξέλιξη η οποία τουλάχιστον δεν δίνει ούτε το ηθικό ανάστημα, ούτε το ηθικό υπόβαθρο να συνεχίσει ναι. η Κεντρική Επιτροπή. Όταν μια επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από 100 άτομα, από 100 μέλη, το να παρευρίσκονται 13, 14 ή 18 μέλη, αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο αυτό είναι μια παράδοχη. Ναι, αλλά το καταστατικό δεν είναι το δικαίωμα. Αφού δεν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό, πρώτη ή δεύτερη φορά μπορούμε μετά να προχωρήσουν. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι ακριβώς. Άρα βλέπετε ότι έγινε επιτηδευμένα, δηλαδή. Να λέγονται. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι τεχνικά, κύριε. Τα πράγματα είναι εξόχως πολιτικά. Δεν κατανοώ γιατί αυτή η βιασύνη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητή για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτές οι μέρες και γιατί, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για να αποφασίσει τι. Αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν αποφασιστεί εδώ και μήνες. Ναι. Για ποιο λόγο. Και έρχομαι στο ερώτημα σας. Από μόνο το ερώτημα το δικό σας καταδεικνύει ότι δυστυχώς τα πράγματα στην ΕΔΕΚ έχουν ξεφύγει. Ενώ η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μιλάει μόνο για το ζήτημα της ερμηνείας κάποιου άρθρου του καταστατικού, τίθεται ζήτημα συνέχισης του συνεδρίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια κρυψίνια πίσω από τις πράξεις και τις διακηρύξεις μας. Αν αυτό αποτελεί υπηρεσία στο κόμμα, τότε πραγματικά τα λόγια και οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία. Ναι, μήπως η Κυριακή είναι η μέρα η οποία είναι καθοριστική, γιατί λήγει η θητεία της φυστάμενης ηγεσίας του κόμματος, κύριε Ευσταθίου? Δεν ξέρω, να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι μπήκαν σε αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Μπήκαν σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί ξέρετε, δυστυχώς τα πράγματα στην ΕΔΕΚ έχουν αλλάξει. Και έχει μετατραπεί ο σωκοματικός διάλογος, η σωκοματική δημοκρατία που θα έπρεπε να υπάρχει, σε ένα παιχνίδι είτε εντυπώσεων είτε φνηδιασμού. Μα αυτή είναι η αποστολή είτε της ηγεσίας του κόμματος ή όλων των μελών? Mm. Να φνηδιάζει ο ένας τον άλλο? Να έχουμε δηλαδή όλοι προσωπικές ατζέντες τις οποίες θα πρέπει να τις διακηρύξουμε, να τις προωθήσουμε? Για όνομα του Θεού. Έχουμε καθήκον σε αυτό το κόμμα, σε αυτή την ιστορία, έχουμε καθήκον προς τα μέλη και τους φίλους πρώτα του κόμματος. Η ΕΔΕΚ δεν είναι ούτε του Σιζόπουλου, ούτε του Ομήρου, του Ευσταθίου. Η ΕΔΕΚ είναι του Ελεκίτη, του Απλού, είναι του Δώρου, του Λοΐζου, του Κόκκου, του Φωτίου, του Νίκου, του Σολομού, του Αγαπίου, όλοι όσοι δώσαν και τη ζωή τους και την θυσιάστηκαν. Αυτή την ΕΔΕΚ δεν μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε μικρομάγαζον κανένας. Αυτό έγινε μικρομάγαζο. Είναι έντονος, αλλά κάποια πράγματα επιτέλους πρέπει να λέμε. Ποιος τη μετατρέπει, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής? Δεν έχω ακόμα αντιληφθεί. Ναι, ποιος τη μετατρέπει σε μικρομάγαζο, ο κύριος Σιζόπουλος? Προφανώς. Ναι. Και το λέω πραγματικά με θλίψη, γιατί σας θα επαναλαμβάνω. Έχει εκλειφθεί η ευγένεια και η σιωπή και η συγκατάβαση
ως αδυναμία. Μα δεν μπορείτε να προσφύγετε όμως, γιατί εάν λάβει απόψε η Κεντρική Επιτροπή απόφαση, κύριε Ευσταθίου, τότε σημαίνει ότι θα διεξαχθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι διαδικασίες και τότε ποιος θα μπορεί να αμφισβητήσει. Πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω στο τι τεκταίνει και στο τι κρύβεται πίσω από το μυαλό των πρωταγωνιστών αυτής της... Ναι, θα είναι παράτυπη όμως, γιατί ρωτήσαμε προηγουμένως και τον κύριο Σιζόπουλο τι είναι αυτό που εκκρεμεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας. Εξετάζει όντως την έκδοση τελικής απόφασης για το Μητρό των Μελών. Ξέρετε, κύριε Σοκράτου, μόνο και μόνο το γεγονός ότι συζητούμε νομικά ζητήματα από τηλεοράσεις δείχνει πραγματικά και το μέγεθος της κρίσης που υπάρχει στο κόμμα. Δεν με απασχολεί πραγματικά, ούτε παρακολούθησα, έχω παρακολουθήσει τη διαδικασία στα δικαστήρια. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα διάταγμα, το οποίο διάταγμα απαγορεύει την προώθηση περαιτέρω ενεργειών για ένα συνέδριο. Ναι. Για το συνέδριο. Γιατί αν θέλουν να το εφαρμόσουν, ας το εφαρμόσουν. Δεν θέλουν να το εφαρμόσουν, ας τουλάχιστον συνυπολογίσουν και συναισθαστούν τις συνέπειες των πράξεων τους. Μπορεί κάποιοι να έχουν ασυλία, επειδή είναι βουλευτές. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ασυλία. Ναι. Και υπάρχουν και ποινικοί νόμοι οι οποίοι ναι, προβλέπουν την απήθεια, τι συμβαίνει σε απήθεια κατά νομίμων διαταγών. Και προβλέπετε και η άρση της βουλευτικής ασυλίας, αυτό θέλετε να πείτε. Πεςτε μου ξεκάθαρα, κύριε Ευσταθίου, γιατί έχει σημασία αυτό που λέτε. Προβλέπουν και την άρση της βουλευτικής ασυλίας, το οποίο είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει. Όχι, εγώ λέω το εξής. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τα διατάγματα έχουν βουλευτική ασυλία. Μιλώ για τον πρόεδρο Σιζόπουλο, ναι. τον Μαρίο τον Σιζόπουλο. Σκεφτείτε τους υπόλοιπους που δεν έχουν ασυλία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθίου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς...